Ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος της Α1 εθνικής κατηγορίας στο handball με το Διομίδη να τερματίζει πρώτος και αίτητος, όπως είπαμε και πριν, κάνοντας συγχρόνως ρεκόρ. Από την 1η έως και 22 Μαΐου στην Αθήνα θα διεξαχθούν οι προκριματικοί αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κορασίδων στο βόλεϊ, όπου συμμετέχει ο Γουσουά. Στο αθλητικό μας δελτίο, που το Σάββατο ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της Α1 εθνικής κατηγορίας στο handball, η κανονική περίοδος, αφού από αύριο Τετάρτη ξεκινούν τα play-off. Ο Διομήδης τον τελευταίο αγώνα που έδωσε κέρδισε μέσα στο Κιλκής τον ΓΑΣ Κιλκής με 28-18. Έτσι τελείωσε το πρωτάθλημα στην πρώτη θέση, πρώτος και αήττος, κάνοντας 19 νίκες και μία ισοπαλία. Συγχρόνως ο Διομήδης έκανε ένα μοναδικό ρεκόρ, αφού γίνεται η πρώτη ομάδα από καταβολής της Α εθνικής κατηγορίας του handball, από το 1990 δηλαδή, έγινε η πρώτη ομάδα η οποία τελείωσε το πρωτάθλημα χωρίς να κάνει ήττα. Έκλεισε λοιπόν το πρωτάθλημα με ένα ρεκόρ. Η τελική βαθμολογία της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος είναι Διομήδης 39, ΑΕΚ 32, ΠΑΟΚ 32, Δούκας 26, Αεροπός Έδεσας 20, ΧΑΜ 19, Φίλιππος Βέρειας 17, Κιλκής 17, Ρυθμικίας 6, Πανελλήνιος 6 και των Σκανίων 1 βαθμό. Από αύριο Τετάρτη ξεκινούν λοιπόν τα play-offs. Η βαθμολογία που μεταφέρουν στα play-offs είναι: ο Διομήδης ξεκινάει με 20 βαθμούς, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ με 16 και ο Δούκας με 13. Στις 7 η ώρα τώρα το απόγευμα, την πρώτη αγωνιστική των play-offs, ο Διομήδης στο κλειστό του Άργους υποδέχεται τον Δούκα, ενώ το άζωλο ζευγάρι είναι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Άργους στα 3 παιχνίδια που θα δώσει και τα 3 στο Άργους, μιας και έχει το πλεονέκτημα έδρας, χρειάζεται 3 βαθμούς για να κηρυχθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Στο βόλεϊ τώρα. Από τις 10 έως τις 12 του Μάη στην Αθήνα θα διεξαχθεί η προκριματική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κορασίδων, όπου συμμετέχει και ο Γυμναστικός Σύλλογος Άργους, πρωταθλητής της περιφέρειας Πελοποννήσου. Η ομάδα του Άργους κληρώθηκε στον τέταρτο όμιλο, που είναι ένας δύσκολος όμιλος, αφού αντιμετωπίζει τον Ηρακλή Κηφισιάς, την Ένωση Ηλίου και τα Χανιά. Όλες οι ομάδες δηλαδή είναι πάρα πολύ καλές. Συγκεκριμένα, πρώτη αγωνιστική παίζουν Γουσουά, Ηρακλής Κηφισιάς, Χανιά, Ένωση Ηλίου. Δεύτερη αγωνιστική Χανιά, Γουσουά και Ένωση Ηλίου, Ηρακλής. Τρίτη αγωνιστική Ηρακλής, Χανιά και Γουσουά, Ένωση Ηλίου. Υπάρχει τώρα και ο τρίτος όμιλος για τον Νότιο Όμιλο, όπου συμμετέχουν ο Νηρέας, ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Σούδας, ο Παναθηναϊκός και η Ένωση Βίρωνας. Ένας αρκετά πιο εύκολος όμιλος. Τώρα, οι δύο πρώτες ομάδες από του τρίτου ομίλου και του τέταρτου ομίλου στη συνέχεια θα παίξουν χιαστή και οι δύο ομάδες θα πάνε στην τελική φάση, όπου θα έχουν προκριθεί και άλλες δύο ομάδες από τους δύο άλλους ομίλους, οι οποίοι είναι στο βορρά.